Πρέβεζα λοιπόν, δεν έχουμε καλύτερο από την Πρέβεζα όπως βλέπετε εδώ. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία για τις ευρωεκλογές και στην περιοδία σε όλη την Ελλάδα, το να πηγαίνεις σε μέρη που αγαπάς και έχεις ξαναπεράσει είναι ευλογία, ειδικά όταν σε περιμένουν φίλοι και γνωστοί, αγαπημένοι, όπως όλος αυτός ο κόσμος που έχει έρθει εδώ σήμερα. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δημοτικών, περιφερειακών, έρχονται και οι ευρωεκλογές τελευταίες και καταϊδρωμένες την Κυριακή 25 του μήνα. Και εκείνο που πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα δεν το γνωρίζει, είναι ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές που ψηφίζουμε με σταυρό τους ευρωβουλευτές. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα ήταν με λίστα, επέλεγε το κάθε κόμμα ποιους ευρωβουλευτές θα στείλει, αυτή τη φορά σας λέω ότι πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι ευρωεκλογές ψηφίζονται με σταυρό. 1 έως 4 σταυροί και ψηφίζετε εσείς τους ευρωβουλευτές που θέλετε να στείλετε. Να ψηφίσετε καθαρά, έντιμα και να μην κάνετε την γνωστή διαδικασία της ψήφου διαμαρτυρίας. Η ψήφος διαμαρτυρίας, η ψήφος οργής, να θυμάστε πάντα, η μη ξεκάθαρο μυαλό δηλαδή, ότι οδηγεί σε καθεστώτα και σε καταστάσεις περίεργες που μόνο σε περιπέτειες φέρνουν τον τόπο. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω ως δημοσιογράφος, όπως με ξέρετε, ως πρώην βουλευτής Αχαΐας και ως η Νατάσα Ράγιου που όλοι γνωρίζετε, ότι έχω σκοπό να αγωνιστώ πάρα πολύ για να πείσω την Ελλάδα ολόκληρη ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατά, με δυνατή φωνή στην Ευρώπη, με αποφασιστική και γενναία φωνή. Η Ελλάδα των 4 προηγούμενων χρόνων που έδειξε και ήταν γονατισμένη πρέπει να τελειώσει και πρέπει να πάρει τη θέση της στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ με αισιοδοξία, παρά τα προβλήματα που έχουμε περάσει και που συνεχίζουμε να περνάμε όλοι, με αυτή την ανάσα που φαίνεται στον ορίζοντα, να αγωνιστούμε για να μπορέσει ο Έλληνας να βρει και πάλι το βηματισμό του και η Ελλάδα να βρει την πορεία και τον δρόμο της. Εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαμαρά που μου έκανε την τιμή να με περιλάβει ως, αν θέλετε, μια υποψηφιότητα που είναι η μόνη νομίζω στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, πρέπει να σας πω ότι έχω και επιρρώτικη καταγωγή, θα πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι πριν ψηφίσετε, πυρσόγεννη της Κόνιτσας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο στόχος ο δικός μου είναι να αγωνιστώ όσο μπορώ και για την πατρίδα μου και για τους ανθρώπους της και για τα συμφέροντά της. Δεν έχω να σας πω περισσότερα, εκτός αν θέλετε να μου πείτε εσείς.